Μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού έδωσαν ξεχωριστή λάμψη στο 10ο Ναβαρίνο Challenge που φιλοξενήθηκε στη μαγευτική πύλο της Μεσσηνίας. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της Ευρώπης, το Ναβαρίνο Challenge, έκλεισε τα 10 του χρόνια παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με πάνω από 40 δράσεις, 16 Ολυμπιακά αθλήματα και 15 Ολυμπιονίκες στην Κώστα Ναβαρίνο και την Πύλο. Είναι υπέροχα, είμαι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι συναντήθηκα με άλλους αθλητές, που έδειξα σε κάποια παιδιά το αγώνισμά μου. Είναι πολύ καλό αυτό να γίνεται, ειδικά στη χώρα μας. Με κεντρικό μήνυμα ο αθλητισμός ενώνει και ακολουθώντας τον σκοπό του Ολυμπιακού κινήματος, το φετινό Ναβαρίνο Challenge είχε περισσότερες από 3.000 συμμετοχές ανθρώπων όλων των ηλικιών, καθώς και πάνω από 20 αθλητές ΑΜΕΑ που συμμετείχαν στις δράσεις της αθλητικής γιορτής. Φέτος μου άρεσε πιο πολύ η διοργάνωση, πέρασε πιο καλά. Νομίζω έγιναν φέτος πιο πολλά events, πιο πολλοί αθλητές ήταν εδώ. Η μοναδική γιορτή του αθλητικού τουρισμού συγκέντρωσε αθλητές, οικογένειες και παιδιά από 23 χώρες. Ανάμεσά τους, η Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Βασιλική Μιλούση, Θοδωρής Βλάχος και άλλοι.